Ξέρω πολύ καλά ότι τα νοικοκυριά σήμερα, ειδικά εδώ πέρα στη Δυτική Αθήνα, δοκιμάζονται από την ακρίβεια. Εμείς όμως πάλι ήμασταν αυτοί που στηρίξαμε το διαθέσιμο εισόδημα, στηρίξαμε τις νέες οικογένειες. Εμείς είμαστε αυτοί που δώσαμε 2.000 ευρώ το 2019 για τη γέννηση κάθε παιδιού στην πατρίδα μας και ήρθαμε τώρα και αυξήσαμε το ποσό αυτό, αναδρομικά μάλιστα. Η δουλειά μας είναι να μπορούμε να αντιμετωπίζουμε όλα τα κοινωνικά αιτήματα με δικαιοσύνη και να μην αισθάνεται κανείς ότι κάποια κοινωνική ομάδα μπορεί να έχει κάποια προνομιακή μεταχείριση επειδή μπορεί να φωνάζει περισσότερο ή να διαδηλώνει πιο έντονα. Και στους φίλους μου, τους αγρότες οι οποίοι είναι σήμερα στον δρόμο τους, λέω ότι εμείς ήμασταν αυτοί που μειώσαμε τη φορολογία στους αγρότες, που διαπραγματευτήκαμε μια κοινή αγροτική πολιτική που ναι, έχει δυσκολίες και εδώ πέρα είμαστε πάλι να συζητήσουμε για το πώς μπορούμε να την κάνουμε καλύτερη, που πολεμήσαμε τις παράνομες ελληνοποιήσεις, που δώσαμε παραπάνω από 1 δισεκατομμύριο ευρώ. Προσέξτε, 1 δισεκατομμύριο ευρώ στην τετραετία για αποζημιώσεις από φυσικές καταστροφές. Και είμαστε πάντα ανοιχτή στο διάλογο, αλλά να το ξαναπώ, ανοιχτός διάλογος με ανοιχτούς δρόμους. Κανείς δεν μπορεί να εκβιάζει το κοινωνικό σύνολο, όσο δίκαιο και αν είναι το αίτημά του, και να διαταράσει την κοινωνική και οικονομική ζωή του τόπου. Τα μη κρατικά, μη κερδοσκοπικά πανεπιστήμια ήταν κεντρικός πυρήνας του προεκλογικού προγράμματος της Νέας Δημοκρατίας. Υλοποιούμε τις προεκλογικές μας εσθέσεις, απελευθερώνουμε και τα δημόσια πανεπιστήμια από τις μικρές μειοψηφίες που θέλουν να τα κρατάνε ομήρους άλλων εποχών. Επ' αυτής της κυβέρνησης, θέλω να το θυμίσω, καταργήθηκε ουσιαστικά το άσυλο στα πανεπιστήμια ώστε να μπορεί να παρεμβαίνει η αστυνομία, να εκενώνει μια κατάληψη. Η οποία κατάληψη, μην το ξεχνάμε, είναι μια παράνομη πράξη. Η σιωπηλή πλειοψηφία λοιπόν στηρίζει αυτές τις πρωτοβουλίες. Και όταν θα προσέλθουμε στις κάλπες να ψηφίσουμε, θα πρέπει να αναλογιστούμε ότι στέλνουμε ευρωβουλευτές στην Ευρωβουλή, οι οποίοι θα πρέπει να είναι οι κατάλληλοι ευρωβουλευτές για να διαπραγματευτούν κρίσιμα ζητήματα τα οποία αφορούν τελικά το ίδιο το μέλλον της χώρας. Και προσερχόμαστε σε αυτή την εκλογική μάχη, θα σας έλεγα, από μια θέση φυσικού συγκριτικού πλεονεκτήματος, διότι δεν υπάρχει κανείς να αμφισβητεί ότι η Νέα Δημοκρατία είναι το κόμμα της Ευρώπης. Είναι το κόμμα που έβαλε την Ελλάδα στην Ευρώπη, είναι το κόμμα που κράτησε την Ελλάδα στην Ευρώπη και είναι το κόμμα το οποίο κάνει τώρα την Ελλάδα Ευρώπη με πολύ κόπο σε πολλά επίπεδα.